Είδαμε που πάει η χώρα, από το κακό στο χειρότερο. Βλέπουμε να έρχεται μια κατάσταση άλλη. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουν μαζευτεί άνθρωποι που ήταν συμμέτοχοι στην προηγούμενη κατάσταση, υπό έναν αρχηγό ο οποίος στην πορεία του για την πρωθυπουργία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τάζει τα πάντα σε όλους. Λέει ότι θα σκίσω το μνημόνιο. Λέει ότι θα χορεύουν οι αγορές στο δικό μου ρυθμό. Θα κάνω συσάχθεια, δηλαδή θα χαρίσει τα πάντα. Ξέρεις, αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Είτε τα λες από άγνοια, είτε τα λες από ανοησία. Οπότε λες. Αλλά η άγνοια σκοτώνει πολλές φορές, έτσι. Όχι πολλές φορές, πάντα. Πάντα. Και δεν είσαι μόνος σου. Ναι. Δεν είσαι ένα λαό. Στο... Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο τώρα που ντε και καλά θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Θα γίνω πρωθυπουργός όπως και δίποτε. Και τα κάνει τα πάντα. Εκεί λες ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ούτε αυτούς τους θέλουμε, τους προηγούμενους. Δηλαδή, δεν θες το ΓΑΠ. Που έβαλε την Ελλάδα στα 6 μέτρα και την πυροβόλησε, αλλά δεν κατάφερε να τη σκοτώσει γιατί είναι αδέξιος, η γνωστή αδεξιότητα του ΓΑΠ. Το Βαγγέλη, ο οποίος έφτιαξε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή, τον νόμο πώς θα κλέψει ο υπουργός και να μην τον κλέψουν και να μην τον πιάσουν. Ναι. Με αυτό τον νόμο ο Ευάγγελος. Ναι, τον ψηφίσανε. Τον ψηφίσανε, πρόσεξε. Τον έφτιαξε, αλλά θέλω να πω. Με αυτό, αυτοί που ψηφίσανε, όλοι αυτοί που ψηφίσανε. Χάνουν για μένα το πλεονέκτημα το ηθικό για να είναι υποψήφιοι ξανά έστω και βουλευτές σε οποιοδήποτε κόμμα, αν έχει ψηφίσει αυτό το νόμο. Παρ' όλα αυτά, με αυτόν τον νόμο, ο αγαπητός Ευάγγελος δεν πήγε να δώσει στη δικαιοσύνη λόγο όταν τον φωνάξανε για τα υποβρύχια, μεγάλο σκάνδαλο, για τη λίστα Λαγκάρτ, για το Τσιπάκι, για τους μικροομολογιούχους που τους πήραν τα λεφτά μέσα σε μια νύχτα, ανθρώπους που δουλέψανε μια ζωή. Δεν πήγε παρά τον έχουμε μεγάλο διαπραγματευτή για τα εξωτερικά μας και για τα οικονομικά μας. Ποιος θα σε εμπιστευτεί. Ποιος θα σε εμπιστευτεί και τι να σου δώσει. Θες να πάμε στο Θοδωράκι. Και δεν πάμε. Και δεν πάμε. Έτσι κι αλλιώς δικό μας είναι ο χρόνος, τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ο Θοδωράκης βγαίνει και λέει, εμένα με ξέρετε, λέει, τόσα χρόνια δεν έχω πει ποτέ ψέματα. Μα ο Τριανταφυλόπουλος αποδεικνύει ότι έστεινες μέσα σε στούντιο, έφτιαχνε στούντιο φυλακές και έστεινες ρεπορτάζ. Άρα έχεις πει μεγάλα ψέματα. Τσακώνονται οι δικοί σου. Πού θα βγάλετε τα διαφημιστικά, σε αυτή την εταιρεία που έχουν συμφέροντα ή στην άλλη εταιρεία που έχουν συμφέροντα και παραλίγο να σκοτωθούν και να τον διαλύσουν. Λες, πολιτική χωρίς πολιτικούς και παίρνεις πολιτικούς. Και τι πολιτικούς, ό,τι απέμεινε από ένα κόμμα που έκανε. Τώρα θα μιλήσω και για τον κύριο Φώτη Κουβέλη, τον οποίο ψήφισα στις τελευταίες εκλογές. Σε αυτή την ηλικία, τόση ξεφτύλα, τόση κυβίστηση και τόση τούμπα, δηλαδή ντροπή πια. Και φτάνουμε στην τελεία. Έχουμε ένα βιογραφικό. Βιογραφικό δουλειάς, ζωής. Και βιογραφικό ακόμη και έχουμε διοικήσει ένα Δήμο. Πήραμε ένα Δήμο ο οποίος πέθαινε και τον ζωντανέψαμε. Οι περισσότεροι από αυτούς που διοικούν και που διοίκησαν ή που θέλουν να διοικήσουν δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Είναι πορφυρογέννητοι. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν το στιγμιαίο πολιτικό λάθος του κυρίου Αλαβάνου. Και λέω πολιτικό λάθος γιατί την επόμενη μέρα έφυγε από το κόμμα και έκανε δικό του. Mm-hmm. Λοιπόν, και λόγω συγκυριών έφτασε να έχει τώρα το 25%. Των Ελλήνων. Άρα λοιπόν, βάζοντας τα βιογραφικά, κανείς δεν μπορεί να μας πει γιατί κι εσείς. Δεν λέω να μας ψηφίσει, αλλά κανείς, και πουθενά δεν το είδαμε αυτό, να μας λένε μα με ποιο δικαίωμα. Με το δικαίωμα ότι έχουμε βιογραφικό και μπορούμε να διεκδικήσουμε. Εγώ δύο πράγματα θέλω να.